Μαθός ο κύριος Παπαπροδρόμου, τον οποίο τον ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά, μέσω Skype. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων έρχεται ως μια φυσική συνέχεια και σειρά των κανονισμών που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του κανονισμού που προβλέπει την αύξηση των μέτρων ασφαλείας στα δελτία έκδοσης ταυτότητας, και έρχεται και υλοποιεί και ευθυγραμμίζεται με τις επιταγές των προδιαγραφών που θέτει ο Διεθνής Οργανισμός για την Ασφάλεια των Πτήσεων της Αεροπλοείας, ο ΑΙΚΕΟ, ο γνωστός οργανισμός που καθορίζει τα πρότυπα για όλα τα έντυπα, τα ταξιδιωτικά έντυπα που υπάρχουν στον κόσμο, για όλες τις χώρες μέλη. Εμείς υλοποιούμε, η χώρα μας ουσιαστικά υλοποιεί την επιταγή που θέτει ο κανονισμός, συγκεκριμένα ο κανονισμός που ο 1155 του 2019, που είναι σχετικά πρόσφατος. Και έρχεται να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα δελτία. Φυσικά αυτά δεν θα γίνουν όμως σε μια ημέρα. Ναι, χρειάζεται μια διαδικασία βέβαια. Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζουμε, κυρία Ντούρου, είναι ότι η χώρα μας μετέχει στο διεθνές γίγνεσθε και επιβάλλεται να συμμορφωνόμαστε με τις επιταγές που στοχεύουν ουσιαστικά στην αύξηση των μέτρων ασφάλειας, της ελεύθερης διακίνησης φυσικά των πολιτών γενικότερα. Από την άλλη όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό βοηθάει και ενισχύει την διεθνή εικόνα της χώρας μας όταν συμμορφωνόμαστε και εξυγχρονιζόμαστε ουσιαστικά. Θεωρώ ότι, να σας πω ένα οξύμορο σχήμα, τα διαβατήρια που έχουμε σήμερα ήδη, που εκδίδονται σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πληρούν τις προδιαγραφές του ΑΕΚΕΟ. Δηλαδή υπάρχει ένα σχήμα οξύμορο, οι ταυτότητες που έπρεπε να προηγούνται των διαβατηρίων σε αυτή την κατεύθυνση έρχονται και ουσιαστικά συμπληρώνουν κάτι το οποίο έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Λοιπόν, Διονύση, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Μην ξεχάσουμε, τηλεθεατές,